Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο μέρος του σεμιναρίου της Graphcom. Η Graphcom δραστηριοποιείται στον χώρο των γραφικών τεχνών από το 1995 και εξειδικεύεται στο κομμάτι των ψηφιακών εκτυπώσεων με μηχανήματα και υλικά για την αγορά αυτή. Αντιπροσωπεύουμε από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου όσον αφορά τις μηχανές εκτύπωσης και φινιρίσματος, όπως είναι η HP, η FI, η Oki, η Suma, η Photoba, η VHF κτλ. Όσον αφορά το κομμάτι των υλικών, αντιπροσωπεύουμε τη MacTac, τα αυτοκόλλητα, τη Meller και τις Series Ferrari σε μουσαμάδες και πολλά άλλα. Έχουμε και software όπως είναι το Caldera, καθώς και υλικά και αναλώσιμα και μηχανήματα για τη μεταξιτυπία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εταιρεία Suma και ένα μοντέλο από τη σειρά F, που είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Και θα αναλύσουμε το κομμάτι, θα δούμε που μάλλον θα γίνει ένα demo στη μηχανή, όσον αφορά την κοπή από ρολό σε ρολό, αλλά και άκαμπτα υλικά. Την παρουσία στην κάνει ο Θάνος ο Ανδρέου. Καλησπέρα, καλό μήνα. Να έχουμε. Έχουμε τη σειρά της Suma, είναι F, είναι τα τραπέζια της Suma. Η Suma είναι μια εταιρεία. Η Suma είναι γνωστή στο χώρο των κοπτικών εδώ και 30 χρόνια. Ήταν η πρώτη που έβγαλε κοπτικό ρολού με εφαπτώμενο μαχαίρι και έκοβε και σκληρά υλικά, έκοβε και τη μανίλα όταν δεν υπήρχε άλλο μηχάνημα για να κάνει τέτοια πράγματα. Υπάρχουν μηχανήματα που μετά από 30 χρόνια συνεχίζουν να δουλεύουν, αυτά πρώτα. Και αυτό που φημίζεται η Suma είναι η αξιοπιστία που έχει στα μηχανήματα τα οποία κατασκευάζει και πουλάει. Και είναι δεδομένο ότι αντιδρά γρήγορα σε οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαστούν και η υποστήριξη που παρέχει στα μηχανήματά της είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το σέρβις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί και software. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την σειρά F, η οποία είναι τραπέζια για να κόβουμε και σκληρά υλικά και μαλακά υλικά. Το μαλακά υλικά όλα έχουν την κατηγορία του Imanda, άρα μπορώ να κόψω και ρολό. Σε κάθε μοντέλο βλέπουμε ότι υπάρχει 2-4 ψηφία στα νούμερα. Είναι το F1612, το οποίο σημαίνει ένα 60 πλάτος. Τα δύο πρώτα ψηφία μας δείχνουν το πλάτος της γέφυρας. Και το 1.20 είναι το μήκος του τραπεζιού. Όταν κόβουμε υλικά που είναι σε αυτό το πλάτος και θέλουμε να τα κόψουμε από την πίσω πλευρά, πρέπει να χωράνε σε αυτό το τραπέζι. Έχουμε το 16.12, 1.60x1.20, 14.32 που είναι 1.40x3.20, 18.32. Έχουμε το 32-20 είναι το μοντέλο που μου αρέσει εμένα περισσότερο, γιατί είναι 3-20 στο πλάτος και 2 μέτρα μήκος. Δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο και μπορώ να κόψω οτιδήποτε υλικό υπάρχει σκληρό σε 2x3. Και τα περισσότερα είναι εκεί, εκτός από κάτι MDF που φτάνουν μέχρι 4 μέτρα. Και υπάρχει και σειρά 32-32, το οποίο είναι 3-20x3-20. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε κάνει τις περισσότερες εγκαταστάσεις και έχουμε εγκαταστήσει το πρώτο μηχάνημα στο 3.20 που έχει βγάλει η Suma. Είναι στην εταιρεία Zamburis και το χρησιμοποιεί. Είναι το F3232. Όλα τα μηχανήματα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες. Δεν υπάρχει διαφορά. Χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες κεφαλές. Η μόνη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το μικρό, το 16-12, είναι το μόνο που έρχεται συναρμολογημένο από την εταιρεία. Όλα τα υπόλοιπα συναρμολογούνται στο πελάτη. Έρχονται σε κουτιά που είναι αλουμίνια, βάσεις, γέφυρες και τα συναρμολογούμε εμείς με την υποστήριξη της Suma. Το 16-12 είναι το μόνο που έρχεται συναρμολογημένο. Είναι και το μόνο το οποίο έχει μόνο ένα βάκουμ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν 2 αντιλίες βάκουμ για να κρατάνε το υλικό στην επιφάνεια του τραπεζιού και μπορώ να χωρίσω σε όλα τα υπόλοιπα να δημιουργήσω 2 ζώνες εργασίας. Μία μπροστά και μία πίσω, το οποίο είναι το tandem.
Στο συγκεκριμένο μηχάνημα που έχουμε εμείς εδώ το 1612 δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί έχει ένα βάκουμ στην επιφάνεια που υπάρχει εδώ στο 1.60x1.20 και δεν γίνεται να πενεργοποιήσουμε κάποιες ζώνες. Όλα τα μηχανήματα είναι ακριβώς ίδια, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλα έχουν τρεις θέσεις εργασίας που δέχονται κεφάλες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και η τέταρτη θέση είναι η κάμερα και το laser pointer. Έχει ένα laser για να μου δείχνει που θα κάνω origin και το τι συμβαίνει. Οι κεφαλές οι οποίες παίρνουν, όπως βλέπουμε εδώ, είναι η πρώτη, είναι η drag knife, είναι το κλασικό μαχαίρι που έχουν και όλα τα κοπτικά ρολού, που είναι κάνει πίγμανση, κόβει, χαράζει πάνω στο αυτοκόλλητο, χωρίς να μου κόβει το liner. Το drag knife, στη συγκεκριμένη σειρά το χρησιμοποιούμε, είναι αυτό που έρχεται στάνταρ μαζί με το μηχάνημα και το χρησιμοποιούμε εκτός από το να κόψουμε αυτοκόλλητα, το χρησιμοποιούμε και να κάνουμε το table mapping. Να φτιάξουμε την να διαβάσει το μηχάνημα πώς είναι η επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού. Μπορώ να έχω μηχανικά διαφορές στο τραπέζι σύμπλην ένα χιλιοστό, και όταν κάνοντας το mapping φτιάχνει ένα χάρτη για το ποια είναι τα βάθη που πρέπει να χρησιμοποιήσει σε κάθε σημείο. Μπορεί να στέλνω εγώ να κατέβει ένα χιλιοστό το τραπέζι και σε κάποιες περιοχές να κατεβαίνει 0,2 του χιλιοστού ή σε κάποιες περιοχές να κατεβαίνει 1,2. Ανάλογα με το τι έχει μετρήσει σαν βάθος του τραπεζιού στο συγκεκριμένο σημείο. Η δεύτερη κεφαλή είναι η tangential. Είναι η βάση όλων των εργαλείων. Αυτήν χρησιμοποιούμε για να βάλουμε όλα τα μαχαίρια και τα κοπτικά που υπάρχουν. Είναι εφαπτώμενη κεφαλή, καθορίζει το πάνω κάτω και την περιστροφή για να κάνει το κάθε εργαλείο να είναι εφαπτώμενο στο αντικείμενο που στέλνω για να κόψω. Και μπορώ να έχω μέχρι 3 τέτοια σημεία για να τα χρησιμοποιήσω, μέχρι 3 tangential σε κάθε μηχάνημα. Όσες είναι και οι θέσεις εργασίας για να βάζω διαφορετικά εργαλεία. Το επόμενο είναι τα router. Έχουμε 2 router που έρχονται μαζί με την που μπορούμε να παραγγείλουμε και να προσαρμόσουμε στη μηχανή. Το ένα είναι η standard router κεφαλή, η οποία πάει μέχρι 18.000 στροφές και είναι 1 kW. Η επόμενη είναι η υψηλή συχνότητα, το high frequency που έχουμε, είναι 2 kW. Και πάει στροφές μέχρι 60.000. Αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη ευηλικτία για τα υλικά που κόβουμε με το router. Όλα τα router προσαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα και δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να τα βάλουμε οπουδήποτε. Το επόμενο είναι η high torque rotary κεφαλή, η οποία την έχει βγάλει η Σούμα για να κόβουμε. Μπορεί να κόψουμε πανιά, γενικά υφάσματα, οτιδήποτε υπάρχει ή κάποια υλικά τα οποία είναι σκληρά και έχουν ένα πάχος μέχρι 5 χιλιοστά. Είναι περιστρεφόμενη, είναι και εφαπτώμενη, έχει μοτέρ πάνω το οποίο γυρίζει την κεφαλή, το δίσκο που έχει για να κόβει και ο δίσκος που έχει πάνω περιστρέφεται. Είναι ένας δεκάγωνος δίσκος και μπορεί να κόβει όλα τα υλικά. Το βασικό που πρέπει να δούμε... Μας ακούτε? Μπορείτε να πατήσετε το space να πείτε αν μας ακούτε, γιατί δεν ξέρω αν μας ακούτε ή όχι. Ναι, μας έχουν έρθει μηνύματα που λένε ότι δεν ακούνε. Με ακούτε? Ακούω. Okay. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί νομίζαμε ότι είναι το πρόβλημα γενικό. Τη στιγμή που δεν είναι γενικό, συνεχίζουμε. Στην tangential, την κεφαλή, τα εργαλεία που μπορούμε να βάλουμε είναι αυτά εδώ τα εργαλεία που έχει η Σούμα. Το πρώτο είναι το Kiss Cut για να κόβω και να χαράζω αυτοκόλλητα ή PET υλικά ή οτιδήποτε σε χαμηλό πάχος. Είναι περιστρεφόμενη, έχει και ρουλεμάν που κρατάνε το υλικό μου πάνω και δυστυχώς είναι κλασική κεφαλή που είχε η Σούμα εδώ και 25-30 χρόνια για να κόβει χοντρά υλικά. Μέχρι ένα χιλιοστό έκοβε. Η δεύτερη κατηγορία είναι μαχαίρια πλήρους κοπής. Έχουμε με μία
πλευρά κοπής, με δύο πλευρές κοπής και το heavy duty, το σκληρό, για να κόβω σκληρά υλικά βαριάς κατασκευής μαχαίρι που υπάρχει. Με το πρώτο μπορώ να κόψω μέχρι 3 χιλιοστά πάχος μέχρι και PVC με ένα κόψιμο. Το δεύτερο είναι μπορώ να κόψω όλα τα υλικά που υπάρχουν μέχρι 4 χιλιοστά και το heavy duty είναι το μόνο μαχαίρι χωρίς ταλάντωση που μπορώ να κόψω 15 χιλιοστά πάχος. Και το χρησιμοποιώ κατά κόρον να κόβω χαρτόνια, χαρτιά, σφουγγάρι και φόρεξ 5 κάπα μέχρι 5 χιλιοστά το χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο μαχαίρι γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο. Η επόμενη κατηγορία είναι τα εργαλεία πίγμανσης τα οποία έχουμε. Υπάρχουν 6 διαφορετικά εργαλεία πίγμανσης που εξαρτάται από το υλικό που έχουμε και θέλουμε να κάνουμε πίγμανση και το πάχος του υλικού και πώς συμπεριφέρεται. Η επόμενη κατηγορία είναι το VCAT. Όλα τα εργαλεία που έχει σούμα είναι ένα για κάθε κατηγορία. Όταν λέμε 45 μοίρες, έχει μόνο 40, το εργαλείο που έχει 45 μοίρες. Δεν είναι ρυθμιζόμενο να το πάω στις 22, 12 ή 35. Για κάθε γωνία θα πρέπει να αγοράσω ξεχωριστό εργαλείο. Και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι επειδή χρησιμοποιεί barcode σε κάθε εργαλείο. Όπως βλέπετε και εσείς στη ράχη που έχει κάτι ασθενή. Όταν το βάλω πάνω στη μηχανή, διαβάζει η μηχανή ποιο εργαλείο είναι και φέρνει αυτόματα τις ρυθμίσεις. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό για αυτά τα εργαλεία. Δεν υπάρχει ψηλό κόστος, γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικά. Επόμενη κατηγορία είναι πνευματική σέγα που έχει. Χρειάζεται παροχή αέρα από κομπρεσέρ, το οποίο δεν το δίνει σούμα. Θα πρέπει να το έχουμε εμείς μια εγκατάσταση. Η συχνότητα είναι 150 Hz. Κόβει η ταλάντωση είναι 8 χιλιοστά. Είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να κόψει αυτό το πάχος. Όταν το χρησιμοποιούμε βέβαια στο τραπέζι, χρησιμοποιούμε και ένα ξεχωριστό foam σφουγγάρι προστασίας που έχει η σούμα, μας το δίνει, είναι σε ρολό, το βάζουμε από κάτω για να μην μου χαράζει τον ημάντα. Γιατί τη στιγμή που ταλαντώνεται 8 χιλιοστά, πρέπει να μπαίνει και μέσα στο υλικό μου που βρίσκεται από κάτω. Η τελευταία κατηγορία είναι η ηλεκτρική σέγα, η οποία έχει μια συχνότητα 200 Hz και μπορεί να κόψει μέχρι 22 χιλιοστά, το μεγαλύτερο μαχαίρι που έχει. Ξέχασα να πω ότι στην πνευματική σέγα είναι αυτό που μπορώ να κόψω το μεγαλύτερο πάχος. Υπάρχουν δύο μοντέλα, υπάρχει η κανονική πνευματική σέγα και υπάρχει και η σέγα EL. Την πνευματική σέγα την πρώτη έχω γύρω στα 4-5 εργαλεία και μπορώ να κόψω 5, 10, 15 χιλιοστά ό,τι θέλω μέχρι 32 χιλιοστά. Ενώ η επόμενη EL μπορώ να κόψω μέχρι 70 χιλιοστό πάχος και παίρνει μόνο ένα εργαλείο. Συνήθως τη χρησιμοποιούν για να κόβουν ρίμπορτ, ξανίτα και πάρα πολλές φορές και πολυστερίνη. Φελιζόλο. Πάμε να δούμε τώρα, αφού είδαμε τις γενικές, τα εργαλεία τα οποία έχουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι εδώ, απλώς πάνω στο τραπέζι. Το πιο χρήσιμο είναι το προσπέκτους που έχει η σούμα. Είναι το μόνο προσπέκτους που όταν αγοράσουμε το μηχάνημα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί έχει όλα τα εργαλεία με το τι μαχαιράκια παίρνει το καθένα και το τι υλικά κόβει. Υπάρχουν και τα υλικά, υπάρχουν και τα μαχαιράκια για να μπορώ να παραγγείλω, να μπορώ να ξέρω μέχρι τι πάχος κόβει και να μην κάνω λάθος. Πυγμάνσεις, όλα. Και στο κέντρο της σελίδας, στην κεντρική σελίδα, έχει όλα τα εργαλεία με όλα τα υλικά και τα πάχη που θα μπορούσα να κόψω και να χρησιμοποιήσω. Θα πάμε να δούμε εμείς τώρα το tangential που λέγαμε. Εμείς στο συγκεκριμένο μηχάνημα έχουμε δύο. Δεν έχουμε τρία, θα μπορούσα να βάλω μέχρι τρία. Αυτή είναι η κεφαλή που έχουμε. Έχει ένα, δύο, τρεις θέσεις. Είναι αριθμημένες για να ξέρω ποια είναι. Στη μέση υπάρχει κάμερα, στην οποία μπορώ να ρυθμίσω το ύψος για να κάνει focus. Είναι πολύ εύκολο. Πατάω και ακουμπάω στην επιφάνεια εργασίας.
πάμε να δούμε τα tangential, τα εφαπτώμενα που υπάρχουν, είναι τα, οι κεφαλές οι οποίες δέχονται όλα τα εργαλεία. Είναι στρογγυλό, μπορώ να βάλω όλα τα εργαλεία, αυτό είναι ένα εργαλείο της Σούμα. Έχει στη πλάτη το, εδώ έχει το barcode για να το διαβάζει, τα οποία προσαρμόζονται σε εφαπτώμενες κεφαλές. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βάλω. Στο επόμενο έχουμε δύο tangential. Αυτό είναι το drag knife. Αυτό είναι για την κοπή, για τη χάραξη που κάνουμε στα αυτοκόλλητα και μπορώ να το χρησιμοποιήσω το ίδιο. Είναι το μόνο εργαλείο που μπαίνει στη θέση 1. Δεν μπορώ να το βάλω σε καμία άλλη θέση, γιατί θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Θα το δούμε παρακάτω γιατί. Η επόμενη κεφαλή που έχουμε μαζί μας είναι το high torque rotary. Όπως βλέπετε, έχει μια, είναι το μόνο που μπαίνει στη, με, στη θέση 3, αυτό και το router, και δεν μπορώ να βάλω κανένα άλλο στη θέση 2 όταν βάλω αυτό, γιατί έχει τόσο μεγαλύτερο πλάτος για να μπορεί να περιστρέφεται το μοτέρ για να είναι εφαπτώμενο το μαχαιράκι, ο δίσκος που έχει και να κόβει. Το κομμάτι εδώ κάτω περιέχει και ένα μοτέρ που περιστρέφει το δίσκο σε υψηλή συχνότητα για να μπορεί να μου κόβει τα υλικά. Το επόμενο είναι η σέγα, η ηλεκτρική σέγα, από αυτά που έχουμε εδώ. Έχουμε ένα μαχαίρι, είναι για να κόβουμε μέχρι 12 χιλιοστά και η σέγα προσαρμόζεται σε ένα tangential. Είναι πολύ εύκολο να το βάλουμε. Βάζουμε μέσα, βιδώνουμε και το μπούμε. Ας πάμε να βάλουμε τα δικά μας υλικά. Με τι θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε το ρόταρι για να κόψουμε πανί. Εδώ είναι τα διάφορα εργαλεία που έχουμε. Μία πίγμανση και διαφορετικό υλικό. Οι πίγμανσεις που έχουμε εμείς εδώ σαν εργαλεία είναι δύο. Η μία είναι για χαρτονάκι λεπτό συμπαγές, για φαρμακευτικό. Και αυτή εδώ είναι για χαρτόνι, για κουτί, για συσκευασία, για οτιδήποτε χρειάζεται. Το KissCut που είπαμε προηγουμένως, αυτή είναι η κατασκευή που έχουν τα εργαλεία για να κουμπώνουν μέσα στο tangential. Οι 45 μοίρες, το εργαλείο που υπάρχει. Και το Heavy Duty. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε κατά κόρον για τα περισσότερα. Μια και θα κόψουμε πανί στην αρχή, αυτό που θα κάνουμε, θα τοποθετήσουμε στη θέση 3 με μία βίδα, πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει ένας οδηγός. Αυτό που κοιτάω είναι αν έχει μπει το βίσμα μέσα στο αντίστοιχο που έχει το εργαλείο. Με μία βίδα σήκω και το σταθεροποιώ πάνω στη βάση της κεφαλής. Έχω δύο καλώδια. Το ένα είναι ο αέρας, γιατί η συγκεκριμένη κεφαλή έχει και αέρα για να φυσάει και να καθαρίζει το μαχαίρι όταν τελειώνει τη δουλειά. Το επόμενο είναι τα δεδομένα, η περιστροφή που χρειάζομαι για το μοτέρ που υπάρχει κάτω. Και για την ηλεκτρική σέγα χρησιμοποιώ την ίδια βάση, αλλά δεν έχει τον αέρα. Δίνω τα δεδομένα για την ταλάντωση στο μοτέρ που έχει. Να μαζέψουμε τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να βάλω κάποιο άλλο. Θα μπορούσα να βάλω την άλλη στέφη εργασίας που έχω. Μπορεί να λέει νούμερο 2. Μπορώ να την βάλω στην 1. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό, μπορώ να το βάλω στη θέση 1. Όλα τα μηχανία, όλα τα router της Σούμα έχουν δύο ADC. Ένα αριστερά και ένα δεξιά. Το ADC είναι το σημείο που πάει και μετράει το βάθος, το βάθος του μαχαιριού. Όταν βάλω μία κεφαλή πάνω, αυτόματα πάει και αναγνωρίζει το μήκος του καλεμιού που έχω και μέχρι που φτάνει. Τη θέση 1 την αναγνωρίζει στην αριστερή πλευρά και τη θέση 2 και 3 την αναγνωρίζει στην δεξιά πλευρά. Εγώ μπορώ να βάλω στην 1. Δεν έχω να βάλω κάτι για το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν τι υλικό είναι να κόψουμε το επόμενο. Μία βίδα. Θα βάλουμε εργαλείο αν χρειαστεί αργότερα.
Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί, να τα πάρουμε τα υπόλοιπα από εδώ. Δεν παθαίνει και τίποτα. Βέβαια δεν είναι και δικά μου. Τη μηχανή, όλα τα μηχανήματα θα διαχειρίζονται δύο προγράμματα τα οποία έχουμε. Το ένα είναι το Access Control, το οποίο χειρίζεται τη μηχανή, αναγνωρίζει ποια εργαλεία έχω βάλει πάνω, ποιο είναι, πού θα λειτουργεί, ποια είναι η επιφάνεια εργασίας που έχω, πού βρίσκεται το σημείο εκκίνησης, και να ρυθμίσω και το κάθε εργαλείο για το maximum ταχύτητα και βάθος το οποίο θα χρησιμοποιεί. Το δεύτερο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η Summa είναι το GoProTools. Είναι δικό της software, είναι πάρα πολύ καλό και στο συγκεκριμένο δημιουργούμε την δουλειά που έχουμε να στείλουμε για κοπή, για δημιουργία, όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο κοπή, που έχουμε να στείλουμε στη μηχανή, δίνοντας τις ρυθμίσεις που χρειάζονται. Έχω βάλει τα εργαλεία πάνω, μπορώ να πάω να του δώσω, με το που του δώσω ό,τι θα κάνω online, να σας κάνω share το πρόγραμμα που έχουμε. Εδώ, στο Zoom. Είχα πατήσει ότι θέλω να αλλάξω εργαλείο και βλέπετε μου έχει δει Insert Tools and Modules, δεν πρέπει online. Με το που πατήσω online, ξεκινάει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, αναγνωρίζει τα εργαλεία. Αυτή τη στιγμή βλέπει μόνο ένα. Πάει και περιστρέφει τη θέση ένα και δεν βρίσκει κανένα εργαλείο στο barcode. Οπότε φεύγει και πάει στη θέση 2, στη θέση 3 που βρίσκεται το High Torque Rotary. Πάει, το κατεβάζει στο ADC, το σύστημα που μετράει αυτόματα το μπάζο. Αυτή τη στιγμή δουλεύει και το μοτέρ που έχει πάνω, περιστρέφεται ο δίσκος, κατεβάζει να δει πόσο κάτω είναι και την ώρα που περιστρέφεται και το κουνάει για να βρει την κουνά. Και στο τέλος πάντα φυσάει. Αυτό που είπαμε, έχει παροχή αέρα για να δει το τι κάνει. Οι επιλογές που έχω αυτή τη στιγμή, έχει αναγνωρίσει τα εργαλεία, όπως βλέπετε εδώ πάνω δεξιά. Έχει High Torque Rotary Module, λέει το UV. Το up είναι 11 χιλιοστά πάνω από την επιφάνεια εργασίας. Μπορεί να σηκώνεται όταν κόβει το υλικό μου, θα σηκώνεται 11 χιλιοστά. Το βάθος πάει κάτω από το 0,019, γιατί η τσόχα είναι καινούργια και δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Και το V είναι η ταχύτητα την οποία έχω. Οι επιλογές που έχω σε αυτό το πρόγραμμα, έχω να το ορίσω το σημείο εκκίνησης. Μπορώ να πατήσω, μπορώ να το πάω σε υλικά όταν δεν υπάρχουν σημάδια αναγνώρισης για να μπορεί να κόψει. Μπορώ να το πάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην άκρη του υλικού μου και να του πω ότι ξεκινάς από εδώ. Είναι το zoom στην οθόνη και δεν βλέπω, το πατάω apply. Και άλλες επιλογές που έχω στο συγκεκριμένο στο site, μπορώ να το ορίσω ποιο είναι το τραπέζι μου. Αυτή τη στιγμή κινήθηκε στις άκρες, γιατί έχω όλο το τραπέζι. Μπορώ να κάνω κλικ και βλέπω ότι μέχρι εδώ. Την ώρα που θα το ορίσω ότι μέχρι εδώ θα δουλεύει, το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει έναν σωλήνα που δίνει την αναρρόφηση σε όλα τα διαφορετικά τμήματα του τραπεζιού. Αυτά που βλέπετε, τα διαφορετικά τετραγωνάκια, είναι διαφορετικά σημεία του τραπεζιού, διαφορετικοί σωλήνες που έχει για να κάνει την αναρρόφηση στο υλικό. Αν πατήσω εδώ apply, θα μου κουνήσει μία τερματική βαλβίδα που έχει, θα τη μετακινήσει και θα τη φέρει στο συγκεκριμένο σημείο για να ρουφάνε μόνο αυτά, τα άλλα που είναι απ' έξω δεν θα χρησιμοποιήσει. Μπορώ να προχωρήσω τον ημάντα. Όλοι οι ημάντες δεν έχουν, σε όλα τα μηχανήματα ο ημάντας δεν έχει μοτέρ. Πάει η γέφυρα, το πιάνει και το μετακινεί μπροστά. Μπορώ να του δώσω ένα feed το οποίο θα το ορίσω εγώ πόσο θα είναι, ή μπορώ να του δώσω το 500 το οποίο υπάρχει. Μπορώ να σταματήσω το vacuum. Το blow είναι όταν θέλω να καθαρίσω, φυσάει. Το ίδιο το vacuum γυρίζει, κάνει ένα στροφή και φυσάει για να μπορώ να μαζέψω ότι υπάρχει πάνω. Το dust extraction είναι, το χρησιμοποιεί όταν έχει το router
και είναι η σκούπα που την οδηγεί για να ρουφάει τα ρινίσματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Το change tool είναι για να αλλάξω εργαλεία. Σε αυτό το mod ήμουν προηγουμένως. Reset, κάνω reset τη μηχανή και τα μηδενίζει όλα και το βασικό είναι στο module. Όταν πάμε στο module που μου δείχνει τι είναι φορτωμένο, βλέπουμε ότι στη θέση 1 έχει ένα tangential, αλλά δεν υπάρχει κανένα εργαλείο. Το βλέπει άδειο. Το δεύτερο είναι η κάμερα. Βρίσκοντας την κάμερα μπορώ να πάω να κάνω, να ρυθμίσω διαφορετικά φίλτρα σε περίπτωση που βάλω ένα perforé ή κάποιο υλικό που δεν είναι και την ίδια ένταση ή το ίδιο contrast στην κάμερα. Μπορώ να φτιάξω ένα προφίλ που να του λέω ότι αυτό το κυκλάκι με αυτή την ανάλυση αντιστοιχεί σε αυτό το υλικό. Μπορούμε να δούμε μετά πόσες είναι οι επιλογές που έχω για το συγκεκριμένο για την κάμερα. Στη θέση νούμερο 3 που έχουμε εμείς στο high roll, που μου λέει την up position, down position, πόσο θα πάει, ταχύτητα. Η ταχύτητα που σηκώνεται πάνω, η ταχύτητα που κατεβαίνει και στην κάθε πλευρά έχουμε το tool installation. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που παίρνει σε κάθε εργαλείο που βάζουμε. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει το ADC, Automatic Depth Control, το οποίο όταν το πατήσω, πριν όταν ξεκινάει η μηχανή, το μόνο που βρίσκει είναι το βάθος. Ενώ εδώ αν πατήσω το ADC, έρχεται η μηχανή. Εκτός από το βάθος θα μου βρει και όλα τα χαρακτηριστικά του εργαλείου που έχω. Θα μου βρει και τις γωνίες που έχω. Περιστρέφεται αυτή τη στιγμή το μαχαίρι, όπως βλέπετε, το έχει πάει στο λέιζερ. Το γυρίζει από την ανάποδη πλευρά για να δει πώς πάει. Κάνει και μικρές διορθώσεις στη γωνία για να βρει ποια γωνία είναι ευθεία. Μπορεί να έχω βιδώσει εγώ το μαχαίρι με μία μοίρα διαφορά. Όταν θα κόβω, θα κόβει λοξά και θα μου τρώει και από το θέμα. Αυτό φροντίζει έτσι ώστε το μαχαίρι μου να είναι πάντα τέλεια εφαπτώμενο στο αντικείμενο που κόβει, στην καμπύλη την οποία κόβει. Αυτό κάνει περισσότερο χρόνο από ό,τι στην αρχή. Είπαμε στην αρχή το μόνο που κάνει είναι βρίσκει το βάθος, ενώ εδώ βρίσκει όλα τα χαρακτηριστικά. Γυρίζει και αριστερά, γυρίζει και δεξιά και φυσάει για να φύγουν οι σκόνες. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο. Αυτές είναι οι επιλογές. Load που έχω είναι για να κάνω ρολόι φύλλο. Μπορώ να φορτώσω ρολόι φύλλο και θα του πω και με κάποιες επιλογές αν θα φυσάει ή τι θα κάνει την ώρα που κάνω ή να θα ρουφάει το τραπέζι και το βάκουμ αν είναι on blow. Blow πάει και φυσάει. Στο μενού έχω γενικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στο μενού εδώ υπάρχει το poster clean. Είναι μια επιλογή την οποία δίνει η σούμα. Σε όλα τα μηχανήματα, από τη στιγμή που έχει κάμερα, αν σε κάποιο παραλληλόγραμμο ή τετράγωνο τυπώσω 3 χιλιοστά μαύρο γύρω-γύρω, χωρίς να έχω αρχείο κοπής, μπορεί να πάει να αναγνωρίσει το που βρίσκεται το αντικείμενό μου και να μου κόψει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να βάλω ένα ρολό ολόκληρο, χωρίς να έχω αρχεία κοπής, να τα τυπώσω και να τα βάλω πάνω και να ψάχνει μόνη της η κάμερα να βρίσκει, να μου κόβει όλα τα κομμάτια για να προχωράει. Μιλάμε για ρολό. Αργότερα θα βάλουμε και ένα υλικό και θα το χρησιμοποιήσουμε. Σε events βλέπω τι έχει γίνει, τι έχει κάνει και το reboot είναι το soft για να κάνω restart τη μηχανή. Το επόμενο πρόγραμμα που έχει μαζί με τη μηχανή είναι το GoProduce. Έχω κάποια αρχεία ανοιχτά. Ξέχασα να τα κλείσω. Ας ανοίξουμε τα καινούργια. Μισό λεπτό να τα σβήσω. Είναι από την προηγούμενη παρουσίαση ότι είχε μείνει γιατί ξέχασα να τα κλείσω. Όταν το ανοίγουμε είναι αυτό εδώ. Μπορώ να κάνω import το file ή open. Επειδή έχω αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις, όλα τα πάντα που έχω, μπορώ να ξεκινήσω. Ναι, το 7 είναι, έχουμε πάλι. Φέρνω είναι για να κόψουμε πανί. Είναι κάτι μπέρδες του Batman. Βλέπετε, είναι κοπή, περιγραμματική. Έχει σημάδια αναγνώρισης, έχει αρκετά από ό,τι βλέπω. Και εδώ πέρα έχουμε και το high roll.
Στη δεξιά πλευρά στο software, εδώ έχουμε το import file, να μπορώ να φέρω από σκάνερ χειρός να διαβάσω, γιατί η Σούμα χρησιμοποιεί barcode σε όλα τα κοπτικά ρολού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να τυπώσω στον εκτυπωτή ένα barcode, διαβάζοντας το ίδιο το μηχάνημα, το barcode που έχω τυπώσει, φέρνει το αρχείο που χρειάζεται εδώ να το έχω στο πρόγραμμα και αρχίζει και το κόβει. Αυτό γίνεται και στα κοπτικά ρολού. Ανάλογα, θα πρέπει το κοπτικό που έχω να χωράει στη RAM που έχει το κοπτικό ρολού, να στείλω 3-4 και διαβάζοντας το barcode, το φέρνει, το αναστείλει και κόβει. Βέβαια, δεν υπάρχει πρόγραμμα της Σούμα που να δημιουργεί το barcode. Δεν υπάρχει plugin να το βάλω είτε στο Photoshop είτε στο Illustrator για να φτιάξω το barcode. Αυτό το δημιουργούν όλα τα RIP software, είτε είναι Caldera, είτε είναι Onyx, CADLink, όλες οι εταιρείες συνεργάζονται και έχουν τον barcode generator για την Σούμα. Οι επιλογές που έχω είναι output to seat, που σημαίνει ότι θα στείλω να κόψω ό,τι υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, και output to roll, μπορώ να κόψω στο πλάτο του υλικού οποιοδήποτε μήκος θέλω. Μπορεί να είναι και σκληρά υλικά, μπορώ να βάλω χαρτί ή χαρτόνι στο 5-3 μέτρα, ένα 60x3 μέτρα, να του πω ότι είναι σε ρόλ και να πηγαίνει να μου διαβάζει τα σημάδια που έχει και να το προχωράει και να κόβει. Βέβαια, ανά 80 πόντους τουλάχιστον θα πρέπει να έχω βάλει σημάδια για να χωράνε να έχω 2 σημάδια, 4 σημάδια μέσα στην επιφάνεια εργασίας που υπάρχουν. Εμείς εδώ τώρα θα στείλουμε να κόψουμε σε ρολό, output roll. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν, όταν φέρνω μία δουλειά, μου φέρνει σε επίπεδα τι έχω. Έχω τους τα registration marks, είναι όλα τα κυκλάκια που υπάρχουν γύρω-γύρω. Και είναι τα σημεία αναγνώρισης που θα χρησιμοποιήσει. Και από κάτω είναι το through κάτω, ότι θέλω να κόψω μέχρι κάτω. Βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Μπορώ να φέρω ανάλογα με το χρώμα που χρησιμοποιώ. Έρχεται και σε διαφορετικό επίπεδο. Ξέχασα να πω ότι η Σούμα έχει δύο plugin, τα οποία μπαίνουν, το ένα στο Illustrator και το άλλο στο Corel, με διαφορετικά χρώματα και layer, έτσι ώστε να ξέρω από πριν να τα φτιάχνω το αντικείμενό μου, βάζω στο αντίστοιχο χρώμα να έρχεται αυτόματα εδώ το τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσω. Και δημιουργώντας και ένα υλικό, γιατί έχει το material manager, δημιουργώντας ένα υλικό που έχει τα χαρακτηριστικά, θα ξέρω αν είναι κοπή ή χάραξη για το τι μπορεί να κάνει. Να φορτώσουμε αυτή τη στιγμή το υλικό. Θα πρέπει να φύγω από εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε load, να φορτώσουμε. Θα πάω στο Access Control, θα πάω στο Media, στο Load και να κάνουμε Load ρολό. Μπορώ να ξεκινήσω πατώντας το κουμπάκι Start. Θέλει η μηχανή στο πίσω μέρος να φορτώσω το τι έχω. Στο πίσω μέρος έχουν εντυπωθεί σημάδια με το σημείο εκκίνησης. Κοιτάω να το βάλω όσο γίνεται πιο ίσια. Κανονικά θα πρέπει να το βάλω κάτω από τα... Έχει πιστόνια που κατεβαίνουν και κρατάνε το υλικό μου πάνω στο τραπέζι. Τώρα δεν το βάλαμε και πολύ ίσια. Σε όλα τα μηχανήματα, ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει βάση για ρολό. Προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Clamp. Κατεβάζει τα clamp και κρατάει το υλικό και λέγοντας το apply, πιάνει η γέφυρα τον ημάντα και τον προχωράει μπροστά, αφαιρεί το vacuum που υπήρχε. Είναι πάρα πολύ χάλια. Θα το διορθώσουμε λίγο, γιατί δεν το είχαμε ούτε σε ρόλο τελείως, αλλά κομμένο ήταν. Και έκανα και το άλλο, το πάτησα. Μπορεί να είναι στραβά, αλλά δεν με ενοχλεί και τόσο.
πάλι είναι στα κόψη. Έχουμε μια μπέρτα του Batman. Τρεις, μια μεγάλη και οι δύο είναι σταλιάρες. Για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά. Δεν ξέρω, μάλλον η Κατερίνα σκέφτεται να κάνει παιδί, γι' αυτό έβαλε τόσο σταλιάρες. Όπως είναι η δουλειά, πάω και του λέω out of the role. Μπορώ... Αυτό που πρέπει να κάνω, θα πρέπει να δώσω το πρώτο σημείο. Πολύ στραβά το έχω βάλει. Α, βιάστηκα. Είναι από την προηγούμενη δουλειά, την οποία είχαμε κόψει. Πόσα αντίγραφα έχουμε, έχουμε και δεύτερο. Για να δούμε λίγο, να κάνω share την οθόνη που έχω εδώ. Να βλέπετε, έχω αυτό εδώ, εγώ θα το κάνω output role γιατί έχω πάρα πολλά αντίγραφα, δύο βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν χρειάζεται αφού έχω κάνει τις ρυθμίσεις, πάω και το copies per job, ορίζω ότι είναι δύο, στο πλάτος έχω μία, στο width είναι μηδέν, δεν έχω κάποια άλλη στο πλάτος, αλλά έχω στο μήκος και η απόσταση περίπου είναι γύρω στους 6 πόντους. Το ορίζω ποια είναι η απόσταση μεταξύ τα δύο κυκλάκια που έχει για αναγνώριση. Θέλουμε, μου ζητάει να το ορίσω το πρώτο κυκλάκι. Κάνει τις διορθώσεις που χρειάζονται. Μόνο του αποφάσισε να κόψει ένα μικρό κομμάτι 15-20 πόντους, να το προχωρήσει μπροστά και να φέρει τα υπόλοιπα. Το προχωράει και θα συνεχίσει ακριβώς από το σημείο το οποίο ήταν. Η γραμμή μου θα είναι συνεχόμενη. Συνεχίζει, διαβάζει τα υπόλοιπα σημάδια. Υπολόγισε το μήκος που ήταν, το μέγεθος που ήταν. Αυτό δεν το βρίσκε. Είναι αρκετά στραβά. Συνεχίζει και κόβει από αυτά που άφησε. Αυτό το έχει κόψει το περισσότερο. Τελειώνει και την πρώτη, ήταν η μισή κομμένη. Αυτή θα την κόψει ολόκληρη τώρα. Το τελείωμα φυσάει, θα πιάσει, θα μου προχωρήσει μπροστά τον Μάντα. Θα φέρει την υπόλοιπη δουλειά στο σημείο που χρειάζεται. Πάλι λίγο εκτός ήτανε. Το πρώτο σημείο, γιατί έβαλα με το μάτι 40-50, αλλά ήταν λίγο παραπάνω τα χιλιοστά που χρειαζόταν. Αν το είχα φέρει μέχρι την αρχή τα σημάδια, θα ήταν καλύτερα. Θα μου κόβει κάθε δουλειά μόνη της. Τώρα μου το κόβει σε δύο κομμάτια. Προχωράει, θα μπορούσα να έχω ένα ρολό. Να τον βάλω και να του πω ότι έχω 100 αντίγραφα. Να τα φέρνει και να συνεχίζει. Τώρα ξαναβρίσκει σημάδια, προσαρμόζει τη δουλειά. Δεν βρίσκει ένα σημείο. Πού είναι αυτό? Να το βρήκαμε. Κόβει και την επόμενη. Η ταχύτητα που κόβει είναι, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλή.
περιστρέφεται και το μαχαίρι, γυρίζει γύρω από τον εαυτό του και το γυρίζει να είναι εφαπτώμενο συνεχώς. Βλέπετε πώς προσαρμόζεται, έτσι. Βέβαια, πολύ μεγάλο ρόλο στην ταχύτητα παίζει και το υλικό που έχω φτιάξει. Και στο τέλος, πάντα πισάει για να καθαρίσει τα χνούδια που έχει μαζέψει. Αυτά ήταν τα δύο κόψαμε. Το επόμενο, έχουμε και άλλη μία. Να κόψουμε είναι μια μπέρτα το Σούπερμαν. Μπορώ να στείλω να κόψω ένα. Μπορώ να το προχωρήσω λιγάκι μπροστά για να μην το χωρίζει. Μπορώ να του πω feed και να του δώσω να μου το πάει 250 χιλιοστά. Οκ. Για να έρθει στην αρχή. Η γέφυρα με τα κλαμπ πιάνει το υλικό και το φέρνει μπροστά. Από ό,τι βλέπω, ελπίζω να είμαι μέσα στην επιφάνεια εργασίας. Πάω και ξαναστέλνω, αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω output του sheet σε σελίδα, γιατί δεν υπάρχει, είναι μόνο ένα. Του δίνω ξανά το σημείο κίνησης. Είμαστε εκτός επιφάνειας, θέλει λίγο πίσω. Να αφαιρέσω λίγο το βάκουμ, γιατί επειδή ήταν λοξά, το δεξιά σημείο είναι εντός, το αριστερά όμως δεν είναι, είναι απ' έξω από το υλικό μου. Οπότε τι κάνω, σπρώχνω λίγο το λιμάντα πίσω, μας φτάνει. Ξανά στέλνω τη δουλειά. Εντάξει. Τώρα θα κόψει όλες τις μπέρδες με τη μία, γιατί χωράνε στο τραπέζι. Πριν τα είχα βάλει, ήταν η μισή μέσα, έκοπε λίγο και προχωρούσε την άλλη για να τη φέρει μέσα. Εδώ βλέπουμε την ταχύτητα κοπής. Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι για υφάσματα και για μουσαμάδες πάγος μέχρι 5 χιλιοστά. Το κακό είναι ότι τελειώνει γρήγορα και δεν έχουμε και πολλά αντίγραφα για να φτιάξουμε. Δεν το προχωράει τώρα γιατί δεν ήταν ρολόι, ήταν φύλλο. Μπορώ όμως εγώ να πάω να το δώσω να προχωρήσει, να το δώσω να βγει ένα μέτρο. Πιάνει τον λιμάντα και τον φέρνει μπροστά. Σούπερμαν. Το επόμενο, τι έχουμε να κόψουμε, κόβουμε το ίδιο υλικό, τα ίδια θέματα ή θα αλλάξουμε υλικό. Μπορούμε να βάλουμε το αυτοκόλλητο. Θα πρέπει να βγάλω ή θα βάλουμε το σημεόπονο για να δούμε τι γίνεται, μια και έχω αυτή την κεφαλή πάνω. Φέρουμε το ψαλίδι. Είναι λάθος να χρησιμοποιήσω μαχαίρι, γιατί οι περισσότεροι που το έχουν χρησιμοποιήσει έχουν κόψει το τραπέζι, τη τζόχα. Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιούμε ψαλίδι. Να φορτώσουμε το επόμενο υλικό που είναι για αυτό το εργαλείο που είναι φορτωμένο. Είναι το σημεόπονο, το οποίο μας το έχει τυπώσει ο φίλος μας ο κύριος Ζαμπούρης στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνουμε ένα load. Ομάδες θα κόψουμε.
Όλες υπάρχουν, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά δεν με ρώτησε κανένα. Να κάνουμε, η άλλη ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, σιγά με δεν βάζανε τον ΠΑΟΚ. Κάνει ένα λότ. Πάμε στο ΛΟΑΔΟ, ότι θέλω να φορτώσω ρολό. Βλέπω ότι είναι μέσα τα κλάμπ, τα κατεβάζω. Βλέπω απλά και μου προχωράει το υλικό μέχρι να το φέρει στο μηδέν. Προχωράει, υπολογίζοντας από το κομμάτι που πιάνουν τα κλάμπ και το φέρνουν μπροστά. Το έχουμε ίσιο αυτό ή και αυτό στραβό. Αν ήταν σε ρολό τυλιγμένο θα ήταν καλά. Εμείς εδώ είχαμε ένα κομμάτι που δεν είναι σε ρολό. Ε? Ποιο είναι το αρχείο το οποίο πρέπει να φέρουμε. Πάλι πάμε στο GoProduce. Open. Ε? Δεν το έχουμε. Ωραία, είναι στο σημάδι, είναι εκεί. Μπορώ να το δώσω output του roll. Έχουμε και άλλο αντίγραφο από κάτω. Η ένα, έχουμε δύο και η απόσταση είναι 9 πόντι. Έχουμε δύο. Η απόστασή τους είναι 90 χιλιοστά. Πάλι πρέπει να του δώσω το πρώτο σημείο. Να βρούμε το σημείο. Έντε. Βλέπεις, είναι λάθος γυρισμένο το αρχείο. Όχι. Μάλλον είναι εκτός από την κάμερα. Δεν θα τα γνωρίζω. Κάνει και ζάρες το υλικό, γιατί το πανί κοινόπανο δεν υπάρχει αναρρόφηση καθόλου. Τι να μπορεί να τραβήξει. Κόβουμε σημαίνει διαφορετικές ομάδες. Ένα λογότυπο της Γράφτομ. Γιάρθιναν. Όλα τα μηχανήματα της Σούμα έχουν το emergency stop πάνω στη γέφυρα. Έχει λέιζερ που αναγνωρίζει αν έχει σηκωθεί κάτι για να σταματήσει, για να μην χτυπήσουν οι κεφαλές. Θα πρέπει να φτάσει σε 2 πόντους ύψος. Μπορεί να κόβω κάποιο υλικό και να σηκωθεί, οπότε θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και τα μπράζα που έχει που κρατάνε τα λέιζερ είναι αν ακουμπήσουν οπουδήποτε σε κάποιο χέρι, σταματάνε αυτόματα τα μοτέρ. Δεν υπάρχει κίνηση. Τα έχει κόψει, προχωράει για να φέρει το επόμενο, δεν του έχω δώσει δύο. Φτιάξουμε λίγο το υλικό γιατί είναι πάρα πολύ στραβό. Για να δώσουμε και το επόμενο.
Αν το έχουμε σε ρολό και το φορτώσουμε στη βάση, μπορούμε να κόψουμε μέχρι 100 μέτρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορώ από το πρόγραμμα κοπής, το GoProduce, να αφαιρέσω κάποια σημεία. Εδώ μου βάλανε πάρα πολλά, δεν τα χρειαζόμουν. Αφαίρεσα κάποια, θα μπορούσα να αφαιρέσω ακόμα περισσότερα. Δεν είναι, σε ένα σημεόπανο δεν είναι τόσο η ακρίβεια που χρειάζομαι για να έχω ένα 20 πόντους ή 30 να έχω ένα σημάδι. Αυτό που κάνει το software μόνο το αναγνωρίζει τη διάσταση που έχω τυπώσει από τα σημεία και προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος που θα κόψει. Αν έχω στείλει κάτι να είναι ένα μέτρο και λόγω του εκτυπωτή ή της θέρμανσης στην Κανάδρα έχει γίνει ένα μέτρο και 3 χιλιοστά, θα το αντίστοιχο περίγραμμα κοπής θα το προσαρμόσει το GoProduce σε αυτό το μέγεθος, σε 1 μέτρο και 3 χιλιοστά. Διαβάζοντας τα σημάδια, υπάρχει το best fit που να ταιριάζει όσο περισσότερο γίνεται. Βέβαια, όταν κόβω κουτιά ή κάποια σκληρά υλικά, καλό είναι να κόβω σε στάνταρ μέγεθος, γιατί δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ τα κουτιά. Υπάρχει επιλογή fixed size. Τελειώσαμε. Τα έχει κόψει. Τσέλσι, τον πάω το Μουρίνιο, τι να κάνουμε. Το επόμενο που έχουμε να κόψουμε, αυτοκόλλητο. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε τις κεφαλές που έχουμε. Κόφτω από πίσω ή μπροστά, τι θέλεις. Να. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, τη στιγμή που θα βάλουμε αυτοκόλλητο, δεν κάνει αυτή η κεφαλή για να κόψουμε αυτοκόλλητο. Δεν έχει την ακρίβεια που χρειάζεται. Γιατί έχει ένα περιστρεφόμενο δίσκο που έχει μεγάλη επιφάνεια. Αφαιρώ πάρα πολύ εύκολα τη συγκεκριμένη κεφαλή. Με μία βίδα μόνο. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και το επόμενο. Tangential. Να φέρω και το δύο στη θέση. Το άλλο στη θέση του. Μπορείς και χρειάζεται να βάλουμε χάραξη. Από τα βασικά είναι ότι μπορώ να αλλάζω πάρα πολύ εύκολα θέση και εργαλεία που έχω, κεφαλές. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζω τις δυνατότητες του μηχανήματος το οποίο έχω. Από τη στιγμή που έκοβα σπανί, μπορώ πολύ εύκολα να το γυρίσω, να κόψω με μία βίδα. Θα πρέπει να διαλέξουμε τι θα βάλουμε στα συγκεκριμένα. Να βάλουμε ένα την κεφαλή μου την KissCut, που είναι για αυτοκόλλητο. Την έχω ρυθμίσει να κόβει μέχρι κάτω. Πιέζουμε στο κέντρο για να μην γυρίζει ο κύλινδρος μέσα. Γυρίζουμε αρκετά βέβαια, γιατί είναι λεπτό το πάσο για να έχει σταθερότητα για να μην ξεσφύγει. Και η άλλη, τι να βάλουμε σε ένα χαρτί, μπορούμε να βάλουμε και μια heavy duty πάνω, μπορούμε να μην βάλουμε και τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κόψουμε μετά. Οποιαδήποτε στιγμή, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες έχετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, σας ακούμε. Δεν γίνεται να μιλάω συνέχεια εγώ. Αν έχει κάποιος κάτι ερωτήσει, θα είναι καλύτερα. Τέτοιο μονόλογο δεν κάνει ούτε η γυναίκα μου όταν γυρίζω το πρωί.
Με το που έχω βάλει τις κεφαλές, πατάω το online. Αυτόματα η μηχανή θα πάει και θα αναγνωρίσει τι εργαλεία έχω. Βρήκε ότι στη θέση 2 κάνει μια περιστροφή, θα βρει τι έχω. Βρήκε ότι είναι εκεί, θα πάει να μετρήσει το βάθος. Αυτή τη στιγμή μετράει μόνο το βάθος. Δεν μετράει τίποτα άλλο. Δεν μετράει το μέγεθος, τα αριστερά, δεξιά, τη γεωμετρία του μαχαιριού που έχω. Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς προστατεύω τον belt? Πώς μπορώ να προστατέψω τον belt? Το belt είναι προστατευμένο. Του ορίζω εγώ σε κάθε εργαλείο, όπως είδαμε στο Axe Control, του ορίζω το 0. Πού μπορεί να κατέβει το χαμηλότερο σημείο το κάθε εργαλείο. Όταν βάλω κάποια εργαλεία που είναι επικίνδυνα, όπως όταν βάλω σέγα, έτσι, σε περίπτωση που βάλω σέγα υπάρχει εξτρά η μάντα, είναι σε ρολό, υπάρχει ένα φλίτς που είναι μέχρι 5 χιλιοστά, που μπορώ να το βάλω πάνω και να κόβω και το μαχαίρι μου να μπαίνει εκεί να μην καταστρέφει τον ημάντα που κινείται. Και βέβαια λειτουργεί πάρα πολύ καλά και το βάκουμ. Εδώ όταν βλέπω σε κάθε μαχαίρι, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, είναι έχω την ταχύτητα που θα είναι πάνω και ρυθμίζω και το down position. Αυτό το μαχαίρι το έχω στο 0-0. Ο heavy duty. Ο ημάντας αυτός που έχεις τώρα είναι αναλωσμός ή όχι? Δεν άκουσα. Ο ημάντας που χρησιμοποιείς τώρα, που βλέπουμε. Ο ημάντας δεν είναι αναλώσιμος, όσο κρατήσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ημάντα είναι ότι θα πρέπει να τον καθαρίζω, γιατί κόβοντας συνέχεια, που σημαίνει ότι η κεφαλή μου πιέζει κάποια κομμάτια του υλικού προς τα κάτω, μπαίνουν μέσα στον ημάντα. Θα πρέπει να τον καθαρίζω κάπου-κάπου και σε κάποιο σημείο γίνεται αρκετά σκληρός και σταθερός, δεν αλλάζει ούτε το πάχος, είναι εκεί. Θα πρέπει να τον κόψω για να τον αλλάξω. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξω πιο πριν. Δεν είναι αναλώσιμος. Έχουμε μηχανήματα που δουλεύουν 2 χρόνια και δεν έχουν χαλάσει τον ημάντα. Υπάρχουν κάποιοι που τον κόψαν με το χέρι, βέβαια. Πήγαν να βγάλουν το αυτοκόλλητο που ήταν πάνω, είπαν να το κόψουν και κόψαν και τον ημάντα. Λοιπόν, το χαμηλότερο σημείο το ορίζουμε εμείς. Το χαμηλότερο σημείο το ορίζω εγώ. Είναι το down position που έχω εδώ. Είναι το 0. Είναι η επιφάνεια του τραπεζιού. Όταν βάλω ένα εργαλείο πάνω, πάντα πάω και το ορίζω. Κατά την εγκατάσταση του τραπεζιού, το ορίζω κατά του ρούτερ, το ορίζω που είναι η επιφάνεια του τραπεζιού, το 0. Στην αρχή είναι αρκετά ψηλά, γιατί η τσόχα είναι φρέσκια, δεν είναι πατημένη, άρα μπορεί να έχω γύρω στο 1 χιλιοστό. Αυτή η τσόχα είναι 3 χιλιοστά. Μετά από κάποιο διάστημα, σε κάνα μήνα, θα πατηθεί και θα πάει στα 2,5. Οπότε μπορώ να κατεβάζω το βάθος που έχω. Αυτή τη στιγμή είναι το 0, είναι στην επιφάνεια. Και για να το ρυθμίσω το 0, βάζω ένα αυτοκόλλητο πάνω με οποιοδήποτε μαχαίρι, εκτός από την πίγμαση που δεν το ενοχλεί, και πάει και μου κόβει και το ορίζω έτσι ώστε να μου κόβει πρώτα μόνο το αυτοκόλλητο χωρίς το χαρτί μεταφοράς που έχουν τα αυτοκόλλητα και μετά του δίνω 5 δέκατα του χιλιοστού για να κατέβει για να μου κόψει και το κάτω μέρος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να μπει ποτέ μέσα στην τσόχα για να την κόψει. Όλοι βέβαια μπορούμε να κάνουμε λάθη. Για να κάνει λάθος ένας χειριστής θα πρέπει να έρθει εδώ στο module και να πάει να κατεβάσει εσχεμένα το βάθος κάτω από το 0. Και το βάθος που πάει μέχρι, κάτω από το 0 είναι μέχρι 1 χιλιοστό. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από 1 χιλιοστό. Αυτό γίνεται κάθε βέβαια φορά... το 0, yeah. Μετά από ένα μήνα το 0 του τραπεζιού μπορώ εγώ να πάω να τα αλλάξω. Είναι σε κρυπόμενο που μπαίνει και αλλάζει που βρίσκεται το 0 του τραπεζιού. Α, οπότε δεν τα αλλάζω το χαμηλότερο σημείο με βάση το υλικό. Το αλλάζω... Όχι, δεν αλλάζω ύψος, θα μετράει αυτόματα. Δεν αλλάζω ύψος, δεν αλλάζω τίποτα. Ευχαριστώ. Βάζω ανέβασα την ένταση στα ακουστικά γιατί δεν άκουγα. Δεν αλλάζω. Πρόσεχε τι λες. Γιατί θέλεις κάποια χάρη. Άρα να πάμε να φορτώσουμε το επόμενο είναι το αυτοκόλλητο. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε στο ΛΟΑΤΕ, θέλουμε να βάλουμε ρολό, start.
Βάλτε, αν μπορείς, σχετικά ίσια. Τα κλάμπς που έχει μπορούν να ρυθμιστούν στο αριστερά, δεξιά, στο που θα βρίσκεται το καθένα. Αυτή τη στιγμή έχει τρία, μπορώ να βάλω και εξτρά. Αν θέλω να τυπώνω σελίδες α3 και θέλω να μου τραβάει το καθένα μόνο το χωριστά και θέλω να βάζω 5, μπορώ να προσθέσω άλλα 2. Τα παραγγέλνω και προσθέτω εξτρά στη σειρά που έχει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Τώρα έχουμε 3 τα οποία είναι αρκετά για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε φορτώσει υλικό. Εδώ θα πρέπει να σας δείξω και το θεωρώ ότι πρέπει να σας δείξω το trim. Είναι ένα κομμάτι που θα κόψουμε βέβαια. Θα πάω να κάνω share την οθόνη μου στο GoProduce. Εδώ που είμαστε στο μενού και υπάρχει poster trim. Είπαμε, έχω τυπώσει 3 να κάνω τις ρυθμίσεις. Έχω kit cartoon, ωραία. 3 χιλιοστά κόβει μέσα. Αυτό είναι το πάχος το μαύρο που έχω και το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσω. Τι κάνω, μπορώ να του λέω poster trim. Θα πάω σε ένα από τα τετραγωνάκια που έχω, start new. Να δείτε λίγο εδώ την κάμερα που φαίνεται. Θα πάω και θα βρω ένα τετραγωνάκι που έχουμε τυπωμένο με 3 χιλιοστά γύρω-γύρω σε αυτοκόλλητο πάνω. Τη στιγμή που βρίσκω τη γωνία, του λέω apply. Μπορεί να βλέπετε την κάμερα πώς λειτουργεί, το κάνει μία. Αρχίζει και ψάχνει πού είναι η ευθεία. Βρίσκεται. Μόλις σταματάει το μαύρο, το αναγνωρίζει. Και τώρα θα πάει και θα κόψει. Και κόβει μέσα από το μαύρο. Βέβαια, επειδή του έδωσα ότι είναι ρολό, θα προχωρήσει και θα μου βγάλει έξω αυτό που του έδωσα να κόψει. Εμείς μετά θα το ξαναπάμε πίσω γιατί θέλουμε να κόψουμε και τα υπόλοιπα. Ψάχνει να βρει κι άλλο, γιατί θα μπορούσα να έχω βάλει ολόκληρο ρολό στο σημείο που ήταν αυτό. Το που έχει κόψει. Το μαύρο έμεινε πάνω και μου έχει κόψει το άλλο. Αναγνώρισε και του πω από το μαύρο 3 χιλιοστά μέσα. Εδώ. Θα σταματήσω το βάκουμ για να το πάω πίσω. Το ρίξω όλο, Παναγιώτη, sorry. Το βάλουμε πάλι. Σε αυτό το αυτοκόλλητο έχουμε να κόψουμε και διπλό, να χάραξει και κοπεί. Μια και το φορτώνουμε μέχρι να το βρούμε, μπορούμε να πάμε. Ωραία. Το έχουμε. Είσαι. Απλάει. Θα πάω να βάλω και το KitKat tool που έχει, η κεφαλή χάραξη των υλικών. Έχω φέρει το υλικό, αλλά θέλω να κάνω και χάραξη και κοπή στο αυτοκόλλητο. Οπότε πηγαίνω στο Change Tool. Που σημαίνει ότι μπορώ να προσθέσω αυτό, το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο το βγάζω όταν κόβω οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι πολύ χαμηλό. Η μόνη ταλάντωση που κάνει είναι αυτή εδώ. Για να χαράξω το αυτοκόλλητο. Οτιδήποτε βάλω με αρκετό πάχος έχει πρόβλημα, τόσο δύσκολο ήταν να βάλω το υλικό μου, πατώντας online τα αναγνωρίζει όλα. Αυτή τη στιγμή θα μου βγάλει και στη θέση 1
ότι έχω KitKat tool, το οποίο δεν το μετράει σε βάθος, είναι στάνταρ. Πάμε κανονικά η διαδικασία. Τη θέση 2, περιστροφή, τι εργαλείο έχω, το μετράει το μήκος του μαχαιριού, που βρίσκεται η κορυφή του, για να μην χαράξει το τραπέζι. Πάμε και στο heavy duty. Και τελείωσε. Είμαστε έτοιμοι για να κόψουμε. Όταν βάζω εργαλεία τα οποία open, να ανοίξω μια δουλειά, road signs, το οποίο έχουμε, σε αυτά εδώ έχουμε να κάνουμε πίγμαση, να κάνουμε χάραξη γύρω από κάθε εργαλείο και κοπή στο συγκεκριμένο, και κοπή μέχρι κάτω. Αυτή είναι η διαδικασία που θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω through cut, το πρώτο είναι με drag knife και το δεύτερο είναι με kit cut. Output roll έχουμε και δεύτερο, ναι. Να δούμε εδώ πώς το κάνουμε. Αυτό είναι το αντικείμενό μου, έχει πάρα πολλά σημάδια αναγνώριση, είναι εξωφρενικά πολλά εδώ. Άντε κάθε 50 πόντους να έχω εδώ ένα. Έχω το registration mark, through cut να κόψει, το πρώτο είναι με drag knife και το δεύτερο είναι με kit cut tool που κόβει μέχρι κάτω, έτσι το έχω ρυθμίσει από πριν κάνοντας τα τεστ στο module. Θέλω να κόψω σε ρολό, που σημαίνει ότι θα το προχωρήσει και θα μου φέρει. Του λέω ότι κόπεις per job, έχω δύο, υπάρχει άλλη μία πίσω. Στο πλάτος έχω μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη, και αυτό που βλέπω η μεταξύ τους απόσταση είναι 4 πόντους περίπου από το ένα αντίγραφο στο άλλο, από το ένα κυκλάκι στο άλλο. Του λέω ότι είχα δύο, μου τα εμφανίζει στην οθόνη τα δύο. Βλέπετε ότι θα μου κόψει πρώτα 20 πόντους ένα τετραγωνάκι, θα τραβήξει μπροστά και μετά θα μου κόψει τα άλλα δύο. Αν το είχα φέρει στο 0 αυτό, θα χώραγε μια χαρά, δεν θα είχαν αυτό. Την επόμενη φορά το φέρνει ολόκληρο το τρίτο κομμάτι. Άρα εδώ θα δούμε να μας το κόψει το τρίτο. Πάμε run. Δίνουμε το πρώτο σημάδι. Αυτό είναι το προηγούμενο κομμένο. Συνήθως είναι στραβά στη μετακίνηση τα πρώτα δύο. Είπαμε την πρώτη φορά θα μου κόψει τα 15-20 πόντους, γιατί έτσι είδε, βλέπετε ότι το κυκλάκι το κάνει μισό. Θα το πω εκείνο που είναι στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσει και το δεύτερο εργαλείο, θα το κόψει μέχρι κάτω όσο μπορεί, όποιο μπορεί, και μετά θα προχωρήσει για να συνεχίσει. Να δούμε αν στην ένωση έχει γωνία. Αν έχει θέμα. Δείχνουμε το κόμπι μέχρι κάτω. Έχουμε το πράσινο. Πράσινη πινακίδα είναι κομμένη η μισή. Να δούμε αν η γραμμή της στην κοπή θα είναι ευθεία. Διαβάζει τα επόμενα σημάδια. Τελειώνει την δουλειά. Όταν τελειώσει αυτή, θα φέρει την επόμενη, θα την κόψει σε μία εδώ. Φτάνει ολόκληρη. Προσαρμόζει μόνο το και τη φέρνει να φοράει. Και εδώ σε αυτό τον τράγο να έκοψε το μισό, το κυκλάκι μισό ήταν. Αυτό είναι ολόκληρο. Οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να σταματήσω για να δω, μπορώ να πατήσω pause, να σταματήσει, να πάω να δω αν μου τα έχει κόψει σωστά και το τι έχει κάνει, αν λειτουργεί, και να συνεχίσω. Μετά, άμα έβλεπα και πού είναι το κυκλάκι που κόβουμε. Συνεχίζει από εκεί που ήταν.
Αυτή τη στιγμή κάνει χάραξη, μετά θα κάνει και την κοπή. Η σούμα εκτός από τη σειρά F έχει και τη σειρά L που είναι laser για υπάσματα και στα οποία είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα, όπως και για τη σειρά F. Έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή κόβει μέχρι κάτω. Κόβει και το σιλικονόχαρτο. Θα μπορούσα να μια δουλειά για ετικέτες όπως είναι, να κόψω το κόβει μέχρι κάτω, αφαίρω το περίγραμμα που έχει κάνει για να φαίνεται στον πελάτη που θα δώσω ποια είναι η ετικέτα και να μπορεί να το ξεχωρίσει εύκολα, να μην είναι στην άκρη. Ερωτήσεις από κάποιον, δεν υπάρχει κανείς, κάτι, έχουμε μηνύματα, μπορείτε να στείλετε και σε μήνυμα την ερώτηση, δεν είναι ανάγκη να μπείτε στο μικρόφωνο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το μικρόφωνο σας πατώντας το space. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Την πρώτη φορά μας έκοψε τη μία δουλειά, στο δεύτερο θα το φέρει όλη τη δουλειά μέσα, χωράει και θα την κόψει με τη μία, δεν θα υπάρχουν μετά. Πάει και διαβάζει τα σημάδια, πολύ στραβό. Να δούμε τι θα κάνει. Το είχαμε βάλει καλά πάνω στο υλικό. Κάποια θα είναι παραμορφωμένα από τη δίπλα και μετά, επειδή διάβασε σε άλλη απόσταση, θα έχει προσαρμόσει το μέγεθος στη διαφορά που βρήκε. Γιατί εδώ γύρω στα 8 χιλιοστά είναι λάθος. Θα κόβει μέσα από την πίσω πλευρά. Έχει μικρύνει μόνο από το σημάδι εκείνο και πίσω. Δεν έχει μικρύνει όλη τη δουλειά. Από εκεί που διάβασε λάθος, την έχει προσαρμόσει το μέγεθος. Και μόνο στη δεξιά πλευρά, όχι στην αριστερή. Βέβαια το πάει αναλογικά για αυτά τα σημάδια που έχει. Όταν έχω αρκετά μπορεί και υπολογίζει καλύτερα. Βέβαια θέλει περισσότερο χρόνο για να στείλει τη δουλειά. Όταν μετρείς τα σημάδια βλέπουμε ότι έχει ένα χρόνο που περιμένει. Αυτός ο χρόνος είναι να υπολογίσει τι θα στείλει και εκτός από το βάθος στο συγκεκριμένο μέρος του τραπεζιού και τι μέγεθος θα κόψει. Δεν του στέλνω 10 χιλιοστά και θα κόψει 10. Μπορεί να τα κάνει 10,5, μπορεί να τα κάνει 9,5. Ανάλογα με το τι έχει διαβάσει τα σημάδια. Για αυτά τα σημάδια είναι καλό να χρησιμοποιούμε όσο μικρότερα χρησιμοποιώ 5 ή 6 χιλιοστά είναι καλύτερα. Άμα βάλω 10-12 είναι πολύ μεγαλύτερη η απόκληση που έχω. Μπορεί να διαβάζεται πιο εύκολα, αλλά δεν είναι κάτι. Όσο μικρότερα σημάδια τόσο καλύτερα. Μπορώ να προσαρμόσω εγώ, μπορώ να το βάλω και κυκλάκι ένα χιλιοστό. Τα σημάδια ανάγνωση μπορώ να βάλω όποια θέλω, όπου θέλω. Δεν είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει το πλαγιν που τα βάζει μόνο, το βάζει και πάρα πολλά. Το ορίζω εγώ στην κατεύθυνση χ και στην κατεύθυνση ψ πώς θα βάλει. Αλλά μπορώ να βάλω και 3 σημάδια μόνο με το χέρι ή 4. Θέλω minimum 3. 3 σημεία ορίζουν ένα επίπεδο. Άμα δεν έχω 3, δεν βρίσκω τίποτα. Θέλει να βρει τη στρέβλωση και το μήκος. Όσο περισσότερα έχω, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια. Αν έχω πολύ μικρές ετικέτες 1,5 πόντο επί 5, καλά είναι να έχω αρκετά σημάδια για να μου παίρνει την παραμόρφωση από την εκτύπωση που υπάρχει. Όλοι οι εκτυπωτές ξεχυλώνουν ή παραμορφώνουν τα υλικά λόγω της θερμοκρασίας που έχουν για να στεγνώνουν το μελάνι. Είτε τη UV, είτε τη θερμότητα, τα solvent ή το latex.
Εδώ, ένα σρούτερ ποτέ δεν πρόκειται να παραμορφώσει μια διάσταση. Μόνο τα εκτυπωτικά παραμορφώνουν και για το βήμα το πρόσωπο προχωράνε το υλικό. Τελείωσε. Το προχωράει μπροστά και έχουμε και το επόμενο. Εδώ είναι. Έχει κόψει. Α, είναι αυτό που ήταν διπλωμένο. Το επόμενο το κυκλάκι το έχει κόψει όμως, έτσι μετά το τσελακωμένο. Είναι αυτά που ήταν στην κοιλιά πάνω, δεν τα έχει κόψει. Αυτά δούμε, έχει μια παραμόρφωση από μια μεριά, το λευκό είναι περισσότερο από ό,τι την άλλη. Είναι που διάβασε την παραμόρφωση. Α, δούμε εδώ. Αυτό είναι το κυκλάκι που ήταν μετά την παραμόρφωση, από μια μεριά έχει περισσότερο λευκό από ό,τι έχει από την άλλη. Γιατί διάβασα και παραμόρφωσε τον πάχος. Και αν βγάλω και την εξωτερική, για να δούμε ότι είναι η παραμόρφωση και δεν είναι ότι πήγε λάθος. Αν δούμε, βγάζω και την χάραξη που έκανε, είναι διαφορετικό πάχος αυτό που αφαίρεσα. Τη μια μεριά είναι περισσότερο, από την άλλη είναι λιγότερο. Λογικά, αν ήταν κυκλάκι, θα ήταν το ίδιο. Και αυτό το κομμάτι ήταν flat. Είναι η παραμόρφωση που έκανε από τον υπολογισμό των σημείων που πήρε. Αυτά είμαστε. Κάτι άλλο? Ερωτήσεις? Μπορούμε να βάλουμε να κόψουμε και ένα χαρτόνι του Graphcom. Πολύ πιο εύκολα πάνε πίσω για να τα μαζέψουμε μετά. Έχουμε τη heavy duty, θέλεις να κάνουμε και πίγμανση. Άρα θα πρέπει να αλλάξω ξανά τα εργαλεία, τη στιγμή που ξέρω τι δουλειά θα κάνω. Πίγμανση, πάω στο... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί ίσως δεν το άκουσα. Για ποια VC μιλήσατε? Για PVC, μέχρι 5 χιλιοστά κόβει με τη heavy duty κεφαλή που έχουμε πάνω. Από εκεί και πάνω θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το router. Έτσι, αυτή τη στιγμή στο μηχάνημα εδώ πέρα δεν έχουμε βάλει router, αλλά μπορώ να προσθέσω και έχει δύο κατηγορίες. Router έχει το standard και το high frequency που υπάρχουν. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ μπορούμε να κόψουμε ένα χιλιοστό, δύο, τρία... Με δύο κεφαλές που έχει, τη με μονή πλευρά κοπής ή τη διπλή, και μπορώ να κόψω 5 με τη heavy duty με δύο περάσματα PVC. Από εκεί και πάνω θα βγει plexiglass ή οτιδήποτε ή εταλμπών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω router. Πάμε να βγάλουμε. Εδώ τώρα θα αλλάξουμε. Βγάζω το KissCut που είχα για το αυτοκόλλητο. Να βγάλουμε και τη... Τι θα βάλουμε? Πίγμα. Δεν αφαιρώ τη βάση εργαλείου, αφαιρώ το εργαλείο που έχει μέσα. Το κίσκα το βγάζω γιατί είναι πολύ χαμηλό. Θα βάλουμε ένα χαρτόνι και θα το κόψουμε από την πίσω μεριά. Δεν αρέσει στα παιδιά εδώ που κόβουμε από την πίσω μεριά γιατί δεν φαίνεται όμορφο. Αλλά δεν έχει αξία άμα δεν το κόβεις από πίσω. Το βάζουμε το πίγμανση αυτό. Μένω στο Μέρφη. Πάντα είσαι ακριβώς δίπλα και πας γύρω-γύρω. Εκεί που έκοβα αυτοκόλλητο, του δίνω να πάω για να κόψω χαρτόνι. Πολύ εύκολα άλλαξα ένα εργαλείο, αφαίρεσα ένα, πρόσθεσα ένα που είναι πίγμανση. Το heavy duty το είχε πάνω, αναγνωρίζει μόνο του το τραπέζι τι εργαλεία έχω βάλει. Θα κάνω load, θα φέρω τη δουλειά και θα τη στείλω να την κόψω. Ξεκινάμε πάλι τα ίδια, όταν βάζουμε ένα εργαλείο, μετράει το, βλέπει το τι εργαλείο είναι. Αυτό το γυρίζει γύρω-γύρω και διαβάζει τον barcode που έχει κάθε εργαλείο, μετράει και το βάθος του για να μην μου χαράξει το τραπέζι, για να με προστατεύει. Πάμε να κάνουμε load, να φορτώσουμε, είναι φύλλο, να πάει πίσω η κεφαλή, θα μπορούσα να το φορτώσω και από πίσω και να φέρει αυτό εδώ.
Έτσι. Το βάζω να είναι εσωτερικά. Θα το κόψουμε από την πίσω πλευρά. Για να δούμε πώς κόβει. Του λέω απλά. Είναι αρκετά στυκωμένο. Ελπίζω να διαβάζει τα σημάδια. Λάθος αρχείο. Αυτό είναι. Έχω πίγμαντι, έχω γκρίς, έχω αυτό το εργαλείο και πίγμαντι θα το κάνω με το heavy duty. Ωραία, να επιλέξω ότι θα γίνει από πίσω η κοπή. Μπροστά θα διαβάσει τα σημάδια, τα ραβάκια θα κόψει από πίσω. Οι επιλογές που έχω για να κόψω από την πίσω πλευρά είναι να του δώσω ότι το υλικό μου, η πυκνότητα είναι, μάλλον η ακρίβεια εκτύπωση είναι low, σημαίνει ότι σε κάθε αντίγραφο που βάζω διαβάζει και μπροστά και το γυρίζω τούμπα, διαβάζει και από πίσω το υλικό μου. Η δεύτερη επιλογή είναι, για να δούμε αν θα κάνει focus η κάμερα, δεν νομίζω να το βρει, είναι πολύ θολό. Η δεύτερη επιλογή που έχω είναι ότι διαβάζει το πρώτο τα σημάδια, στο δεύτερο διαβάζει στο δεύτερο διαβάζει μόνο τις άκρες του υλικού και συνεχίζει να το κόβει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και η τρίτη επιλογή είναι να διαβάζει μόνο στο πρώτο τα σημάδια και τις πλευρές του υλικού, να βάλω σημάδια το που βρίσκεται και μετά να μου κόβει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Φορτώνω μόνο και ξεκινάει και κόβει. Δεν διαβάζει ξανά. Πάμε να το δώσουμε, να το μάθω, θα διαβάσει το σημείο εδώ. Πολύ ψηλά είναι αυτό. Μπορεί να κάνει focus η κάμερα, όχι. Για να δω αν θα μου το κόψει, όχι. Δεν το βλέπω. Πάλι είναι αρκετά ψηλά. Δεν μπορώ να το κοροϊδέψω. Σηκώνω την κάμερα πιο ψηλά για να κάνει focus στο σημείο που βρίσκεται. Εδώ διαβάζει. Ναι, και το υλικό μου είναι ένα πόντο πάνω. Διάβασε και το άλλο. Αυτή τη στιγμή θα διαβάσει το υλικό, τις πλευρές του υλικού. Μπροστά στα πλάι, στη γωνία. Μου λέει να το γυρίσω. Πάντα γυρίζω η δεξιά μπροστά γωνία να πάει μπροστά αριστερά. Για να έρθει να μου διαβάσει το υλικό. Πατάω ένα enter. Τώρα είναι πιο εύκολα γιατί έχω πάει το υλικό. Ξεκινάμε με την πίγμανση και μετά θα κάνει και την κοπή.
ξέχασα να ορίσω ότι όταν βάζω πίγμανση μπορώ να το ορίσω σε ποια πλευρά στοιχεί ή στυψή, σε ποια κατεύθυνση είναι τα νερά του χαρτιού. Για να μην το πιέζει και σκίζεται. Να πιέζει λιγότερο. Μπορώ να το σηκώσω πιο πάνω από ό,τι σηκώνω το υπόλοιπο. Αυτό είναι ένα στάντ, αυτό εδώ που έχουμε. Ένα φύλλο με κόλλημα στην άκρη. Αυτό το στάντ κόβει αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, η ακρίβεια είναι κομμένα από πίσω, η ακρίβεια είναι αρκετά καλή. Γι' αυτό που κόψαμε. Θανό, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε πυκμάνσεις όπως σπασίματα χρώματος? Εξαρτάται από το χρώμα, δεν εξαρτάται από το μηχάνημα. Αν αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα, θα αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε ρούτερ. Εξαρτάται από τα μελάνια της εταιρείας του εκτυπωτή. Κάποια μελάνια είναι ελαστικά, κάποια δεν είναι. Ειδικά αν μιλάμε για UV. Υπάρχουν εταιρείες που σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουν καθόλου ελαστικότητα. Και υπάρχουν εταιρείες τα οποία μελάνια είναι μια χαρά. Τώρα το να είναι solvent ή νερού δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα σπασίματος, γιατί απορροφάται το λάτεξ. Απορροφάται μέσα στο υλικό το μελάνι, αλλά δεν πρόκειται να σπάσει. Τα μόνα μελάνια που μπορούν να σπάσουν είναι τα UV. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Βεβαίως. Μου έχει τύχει σε Zoot βέβαια, σε άλλη εταιρεία, folder με εκτυπωμένο από ψηφιακό, να μου το σπάει στην πίκμανση και ή να κάνει, ας πούμε, γράζια στα κοψίματά του. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν από ψηφιακό περισσότερο. Όχι, δεν φταίει το Zoom, φταίει ο εκτυπωτής που τύπωσε το συγκεκριμένο. Το φαντάζομαι, λόγω του ψηφιακού. Άμα ήταν από όσα, γιατί δεν νομίζω ότι θα είχα τέτοια προβλήματα. Όχι, και ήταν ψηφιακό UV. Αν ήταν solvent ή latex, δεν θα είχε πρόβλημα, γιατί το μελάνι απορροφάται. Το UV φτιάχνει μια φλίδα πάνω από το υλικό μου. Είναι ανάλογα με το πόσο σκληρό είναι. Ή τι πρόσθεση έχει. Με το που το πιέζει, το σπάει. Δεν φταίει το router, φταίει περισσότερο το εκτυπωτής. Βέβαια, μπορώ να μειώσω τις πιέσεις, αλλά όταν θέλω να κάνω μια γωνία 90 μοίρες, όσο και να το πιέσω, όταν το γυρίσω, θα σπάσει το μελάνι. Γιατί δεν έχει την ελαστικότητα που χρειάζεται για να πάρει την καμπύλη. Ποια είναι η συντήρηση η οποία χρειάζεται ένα μηχάνημα σαν και αυτό, Θανό? Μια φορά το χρόνο να λαδώνεις κάποιους άξονες. Αυτό είναι ένα στάδιο με ένα κομμάτι. Αυτό που χρειάζεται είναι ο καθαρισμός, όπως όλα τα ρούτερ. Θα πρέπει να καθαρίζω τον ημάντα. Αυτό που είπα ότι τώρα βλέπουμε εδώ που έκοψα τις σημαίες, το ροδάκι πίεζε το υλικό να μπει μέσα. Μετά πρέπει να το καθαρίζω. Δηλαδή, άμα το βουρτσίσω ή άμα πάω μια σκούπα και το ροφάω, όχι μόνο σε αυτό το ρούτερ, σε όλα τα ρούτερ που έχουν η μάντα. Ένα άλλο, όταν έχω το εργαλείο, το ρούτερ που κόβει, το περιστρεφόμενο, θα πρέπει να έχω σκούπα και να καθαρίζω. Το βασικό θέμα που έχουν τα ρούτερ είναι ότι πρέπει να τα καθαρίζω, γιατί δημιουργούν βρες και οι κομματάκια που μπορεί να πέφτουν σε κάποιες επιφάνειες. Παντού έχει βουρτσάκια για να προστατεύονται όλα τα ρούτερ, έτσι, όχι μόνο αυτό. Αλλά επειδή δημιουργεί σκόνες κόβοντας ή πιέζοντας, μπορούν να επηρεάσουν κάποια κομμάτια. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο εκτός από τον καθαρισμό. Και γενικά τα ρούτερ δεν παρουσιάζουν προβλήματα και δεν έχουν και αναλώσιμα, γιατί τις εταιρείες δεν είναι το καλύτερο μηχάνημα για να πουλήσεις. Ο εκτυπωτής είναι το καλύτερο, γιατί σε ένα εκτυπωτή έχεις κάθε μέρα υλικά και μελάνια. Ενώ σε ένα ρούτερ μπορείς να πάρεις ένα μαχαίρι και να το χρησιμοποιείς 6 μήνες. Μπορείς να πάρεις μαχαίρια από οποιονδήποτε θες στην αγορά, ταιριάζουν όλα μεταξύ τους. Βέβαια, η ποιότητα δεν είναι ίδια, αλλά ο καθένας επιλέγει το τι θα κάνει. Ευχαριστώ. Θέλετε κάποια ερώτηση, κάτι? Τελείωσα, δεν έχω τι άλλο να πω. Σήμερα μιλάω 5 ώρες μόνος μου, έχω σαλτάρει. Περιμένω ερωτήσεις. Τουλάχιστον να έχουμε 4 ώρες. Εντάξει, έβαλα και μία ώρα παραπάνω. Κάποια ερώτηση, κάτι, απορία? Ναι, για τιμές θα αναφερθούμε σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή?
οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε μία προσφορά. Τώρα τιμές δεν τις ξέρω ακριβώς και τις αποφεύγω γιατί γίνομαι και κακός. Αυτός που λέει τη τιμή πάντα είναι ο κακός. Εγώ θέλω να είμαι ο καλός. Αυτός που δίνει τη λύση. Μην τσακωθούμε τζάμπα. Έχω τον κύριο Μέξο που μπορεί να κάνει μια προσφορά για να είναι ο κακός της παρέας. Οποιοδήποτε θέλει περισσότερες πληροφορίες ή επίδειξη για τα μηχανήματα, μπορούμε να κανονίσουμε είτε προσωπικό demo, οποιοδήποτε χρειάζεται, τι θέλει, να κόψουμε συγκεκριμένα υλικά, θέματα, οτιδήποτε και αν υπάρχει, έτσι, αντίγραφα, τα πάντα. Ένα πράγμα που δεν έχω πει όμως είναι ότι μαζί με κάθε, έχουμε πει για τα κουτιά εδώ ή το ψέχασα, το PLIB. Όχι. Ένα πράγμα που έχει η Σούμα που δίνει μαζί με κάθε κατάσταση μηχανήματος, έχει μία βιβλιοθήκη. Είναι μία βιβλιοθήκη στην οποία είναι στάνταρ, βάση κωδικού είναι online και ενημερώνεται από τη Σούμα. Είναι εγκαθιστό βάση σύριακου αριθμού και με έγκριση που παίρνω από τη Σούμα. Μπορώ να διαλέξω, έχει διαφορετικά κουτιά, μπορώ να αλλάξω διαστάσεις, πάχος, ύψος, οτιδήποτε. Έχει packaging, έχει displays, διαφορετικές κατηγορίες και εδώ μου τα εμφανίζει με τα πόσα κομμάτια είναι, τι μέγεθος, το βορίζω το πάχος του υλικού μου και μου φτιάχνει τις τρύπες ανάλογα για να κουμπώνουν, να το κάνω μετατροπές σε πλάτος, ύψος, τα πάντα. Και αυτό είναι δωρεάν. Γενικά η Σούμα με σαν, αρχική εγκατάσταση προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στα στάνταρ του μηχανήματος. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε εκτρά. Κουτιά και ένα άλλο που έχει είναι να δούμε και ένα βίντεο. Υπάρχει και βίντεο μέσα για το πώς θα φτιάξω ένα κουτί. Πάμε, εδώ βλέπετε, μου δείχνει τι είναι, πώς αποσυναρμολογείται και πώς θα το συναρμολογήσω. Στο συγκεκριμένο ήταν αυτό εδώ. Είναι, έχω ένα, δύο, τρία κομμάτια, έχει πίγμανση, 45 μοίρες, αν έχω χοντρό το υλικό το οποίο θα το κάνω, για να γυρίσουν και κοπεί γύρω-γύρω. Και το αντικείμενο που βγαίνει είναι αυτό. Μπορώ να κάνω και περιστροφή, έτσι, να δω σε 3D τι είναι αυτό που φτιάχνω. Μπορώ να το παρουσιάσω και στον πελάτη. Αυτό είναι τη Ξανίτα από ό,τι βλέπω. Το υλικό. Κάνω και Ξανίτα. Εδώ, PLM Pack. Το πρόγραμμα που δίνει δωρεάν. Υπάρχουν και άλλα. Κάνω download online οτιδήποτε θέλω στις κατηγορίες που υπάρχουν εδώ πέρα. Στο 3D Retail, δεν θυμάμαι τι έχω κατεβάσει. Είναι online, συνδέομαι, κάνω download και add και το κάνει αυτό. Κατεβάζει ό,τι υπάρχει. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Τελείωσα, ναι. Καλό μήνα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικό, να σε καλά. Έγινε, γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Φέρτε με ένα ποτηράκι να πιω τώρα για να... Οπα. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Ένα ποτηράκι για να συνέλθω, λέω. Άμα έχετε εσείς πρόβλημα, δεν φταίω εγώ. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.